Χαιρετίζουμε το σημερινό αποκλεισμό του Χιτά Φιλής. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία γιατί θέλουμε να στείλουμε μια απάντηση στα εγκληματικά του σχέδια απέναντι στο λαό, όχι μόνο της περιοχής αλλά συνολικά της Αττικής. Δίνουμε έναν αγώνα δίκαιο. Είναι ανάγκη να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Να δώσουμε αγωνιστική απάντηση σε αυτούς που υπονομεύουν τη ζωή μας. Σε αυτούς που μας γεμίζουν καρκίνο. Σε αυτούς που μας καταδικάζουν να ζούμε δίπλα στα σκουπίδια και σχεδιάζουν συνεχώς νέα εγκλήματα. Συμμετέχουμε σε όλες τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το συντονιστικό το προηγούμενο διάστημα. Είναι ανάγκη όσο γίνεται πιο ενιαία να δώσουμε έναν αγώνα με βάση το πλαίσιο που βάζουμε. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για άλλη μια φορά αποκαλύπτει με τον πιο ψευδιάντροπο τρόπο τον εγκληματικό σχεδιασμό τους απέναντι στο λαό. Όχι μόνο δεν κλείνουν τη Φιλή, το Χιτά Φιλής, αλλά με το τείχος που αποφάσισαν 1,5 χιλιόμετρου μήκος και 20 μέτρα ύψος καταδικάζουν την περιοχή ή το λαό να ζει μέσα σε μια τεράστια χωματερή. Οι ευθύνες το λέμε και το ξαναλέμε ότι είναι διαχρονικές για όλες τις κυβερνήσεις και για τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια και στους δήμους και τη διοίκηση του ΕΘΝΑ. Καμιά παρουσία τους σε κινητοποίηση δεν θα θωώσει εγκληματικές πολιτικές που εφάρμοσαν αυτά τα χρόνια στην πλάτη του λαού εις βάρος της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί τίποτα προς όφελος του λαού δεν μπορούν και δεν θέλουν να κάνουν. Εμπόδιο για την υλοποίηση ενός σχεδίου προς όφελος του λαού είναι το επιχειρηματικό κέρδος. Έχει ταξικά χαρακτηριστικά το δικό του εγκληματικό σχέδιο και είναι ένα καλά μελετημένο αδιέξοδο για να μην υπάρχει τρόπος διαφυγής. Ταυτόχρονα για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής εξαγοράζουν ανθρώπους μέσω των αντισταθμιστικών. Πολύ προκλητικά μας λένε και πού να πάνε αυτοί οι οποίοι έχουν καταδικάσει ένα κόσμο σε μια περιοχή να ζει με το σκουπίδι και τον καρκίνο. Ξέρουν τις συνέπειες που έχει για την υγεία η λειτουργία του ΧΙΤΑ, αλλά έχουν επιλέξει ότι εδώ θα συνεχίσουν. Όλες οι αποφάσεις τους, είτε για νέες χωματερές, είτε για πανοσηκώματα, είτε τύχη, είτε καύση, αφορά την περιοχή εδώ. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη και μπορούμε όχι μόνο να τους βάλουμε εμπόδια, αλλά να τους σταματήσουμε, να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Εδώ και καιρό με το συντονιστικό αγώνα όλες έχουμε πάρει πρωτοβουλίες που στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν κάνουμε πίσω. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ό,τι απόφαση και να πάρουν θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα μαζί μας. Να μείνουν στα χαρτιά όλα τα σχέδια τα εγκληματικά που έχουν. Έχουμε ευθύνη, έχουμε χρέος απέναντι στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να μην τους αφήσουμε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να σημάνει γενικός συναγερμός. Απαιτούμε να ανακληθούν τώρα όλες οι απαράδεκτες αποφάσεις για τη δημιουργία νέων χωματερών στη Φιλή στην Αττική, για το τείχος 1,5 χιλιόμετρου και για την καύση. Απαιτούμε να μην δημιουργηθούν άλλες χιτάχυτοι στα λατομεία που αποτελούν νέες περιβαλλοντολογικές βόμβες για το λαό της Αττικής. Παλεύουμε για διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού. Τώρα χρειάζεται να αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό δυναμικό και ανάπτυξη της τεχνολογίας για να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήριο την υγεία και την ποιότητα της ζωής του λαού. Με δημιουργία μονάδων επεξεργασίας και χωροθέτηση με επιστημονικά κριτήρια και μακριά από κατοικημένες περιοχές. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αγώνα. Εντείνουμε τη δράση μας. Οργανώνουμε τον αγώνα μας. Καλούμε το εργατικό λαϊκό κόσμο της περιοχής να δυναμώσει τη δράση της τονιστικής επιτροπής. Συνεχίζουμε. Δεν τελειώνουμε εδώ. Ο αγώνας μας είναι μακρύς. Χρειάζεται αντοχή, μαζικότητα, αποφασιστικότητα να τους τσακίσουμε τα σχέδια στον δρόμο του αγώνα. Ούτε βήμα πίσω. Καλή δύναμη, σύντροφοι.